πάνω σε έναν και πάλι. Θα ήμουν κουραστικό να το λέμε για ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, έτσι είναι ο χώρο, δεν αλλάζει. Παίχτηκε ένα ποδόσφαιρο που για μένα προσωπικά είχα καιρό να δω την ΑΕΛ να παίζει με τέτοιο αμυντικογενές σύστημα και να μην βγαίνει μπροστά, να μην υπάρχει η φαρέτρα γεμάτη στα χαφ, να ξεκινάει το παιχνίδι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, Γκόλια, Γκοϊκοβιτς και Ζίζιτς ο Φέστα, και με δύο ακραίους γνωστούς, δηλαδή τον Καρανίκα και τον Γιακιμόφσκι, και στο χώρο του κέντρου να παραλεύει μόνο στον αμυντικό χαφ ο Φατιών, έχοντας πολύ πιο μπροστά τον Μίλο Σάβλεβιτς, και από εκεί πέρα ένας Ντέλετιτς, ένας Κουκουτεφέμ την άνοιξη. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι η ΑΕΛ είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, να προηγηθεί αρκετά νωρίς. Έχασε και κάποιες καλές ευκαιρίες. Περιορίστηκε μετά για να κρατήσει το 0 το παθητικό και να πάρει, εφόσον δεν μπορούσε να πετύχει γκολ, να πάρει τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας. Αλλά στο 21ο λεπτό, με φάουλ όμως που γίνεται πιο μπροστά στον Γκοϊκοβιτς και που ο Διαμαντόπουλος, όχι μόνο αυτό, αλλά δεν είδε και μία ακόμα κόκκινη κάρτα σε βάρος του ατρωμίτου. Έφτασε η μπάλα στο Μανούσο και ο Μανούσος, έχοντας μπει πριν 2-3 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να τη στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν ένα παιχνίδι που εμένα με γέννησε πάρα πολλά ερωτηματικά, κυρίως για το σύστημα με το οποίο παρατάχθηκε η ομάδα να αγωνιστεί απέναντι στον Ατρόμητο. Λες και φοβήθηκε το Μάτσο Φέστα, παρέταξε μια σκληρή αμυντική διάταξη και προσπαθούσε ανορθόδοξα, αφού τα χαφ δεν υπήρχαν. Ο Μιλοσάβλεβιτς πολλές φορές κολούσε μπάλα, γιατί ένας τεχνίτης παίκτης όπως είναι ο Μιλοσάβλεβιτς που θέλει να βάλει την μπάλα κάτω στο έδαφος, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, δεν μπορούν. Πολλές φορές γκέλαρε η μπάλα πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έκαναν λοιπόν, δεν δημιούργησαν αυτές τις ευκαιρίες που έπρεπε να δημιουργήσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, στο πρώτο ημίχρονο έχουν καταγραφεί 7 σουτ για την ΑΕΛ και μόνο ένα για τον Ατρόμητο. Όπως επίσης και ένα πολύ καλό σουτ του Ντέλετ στο δεύτερο ημίχρονο που έβγαλε με υπερπροσπάθεια πριν έρθει στο 21ο λεπτό. Να πούμε ότι σε κάποια στιγμή του αγώνα, στο 76ο λεπτό, ο Μπαργκάν πήρε την μπάλα με το στήθος και πήγε να μπει μέσα στην περιοχή. Εκεί, βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν ο Ριτζβάνης, τον ανέδεψε κανονικά. Ο Διαμαντόπουλος όμως, ο οποίος για μένα προσωπικά δεν τα πήγε καθόλου καλά σήμερα, τα θαλάσσια και μάλιστα εις βάρος της ΑΕΛ, όχι μόνο δεν έδειξε αυτό το πράγμα, ζήτησε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν είδε ούτε την ανατροπή του, όχι του Σιγκουλού, ενός άλλου έγχρωμου παίκτη του Ατρομήτου, που είχε ήδη κίτρινη κάρτα απάνω στον Ντέλετιτς γύρω στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Έδωσε όμως το φάουλ. Γενικότερα η διαιτησία του δεν ήταν εκείνη που μπορούσε να βγάλει έναν ουδέτερο κριτή να το χειροκροτήσει και να πει ότι είχε μια μερόλη διαιτησία. Πάντως εδώ που τα λέγαμε, Λάζαρε, κουράζει αυτό. Ναι. Κουράζει αυτό και με μην πάμε φάση-φάση το μάτς. Κουράζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα συγκεκριμένα. Θα μπει και ο Χρήστος μετά στην κουβέντα. Πριν πάμε λίγο. Πάντως εκεί που λέγαμε ότι κάνεις δύο θετικά αποτελέσματα και βλέπεις ψηλότερα, κάποιοι μιλούσαν και για Ευρώπη, ξαφνικά με κάποια αρνητικά βλέπεις πολύ κοντά τη ζώνη υποβασμού. Βέβαια. Είναι λεπτές ισορροπίες. Όταν βλέπεις ομάδες οι οποίες ή κερδίζουν συνεχώς, κάποιες ομάδες άλλες χάνουν. Φυσικό κυπόμενο είναι, για παράδειγμα, πάρει τη Λαμία. Η Λαμία πριν χάσει χθες που είχε, εγώ νομίζω ότι έπιασε πικ η Λαμία, δεν μπορούσε να κάνει πέμπτη νίκη στα πέντε παιχνίδια μαζί με το κυπέλλο. Λοιπόν, παίζοντας κιόλας Κυριακή Τετάρτη. Αμφίρομο παιχνίδι. Αμφίρομο παιχνίδι με το Πανετολικό. Άσχετο το 0-2 που φαίνεται καθαρό. Μου άρεσε πολύ ο Πανετολικό σήμερα. Έπαιξε πολύ καλά. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Η Λαμία δεν έπαιξε όπως άλλες φορές. Η Λαμία δεν είχε κάποια ευκαιρία απέναντι στα καλή του Κυριακίδη και πριν βγει ο Κυριακίδης, γιατί στο δεύτερο μήνα αντικαταστάθηκε. Ενώ ο Πανετολικός είχε στρωμένο παιχνίδι, έβγαινε μπροστά, ήταν απειλητικός, ήταν εύστοχος, προσπαθούσε και εγώ προσωπικά τη Λαμία, αν και την περίμενα κάπου ότι θα σπάσει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά το έβλεπα για αρχή, δεν το έβλεπα για καραμπινά το διπλό. Και ακόμα και στο 0-1 έλεγα ότι μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να ισοφαρίσει. Έβαλε μέσα και τον Παράλληλο, έβαλε μέσα και τον Πίτη, έπαιζε και ο Μπεριόλο, αλλά δεν κατάφερε. Αλλά νομίζω ότι οι βαθμοί που έχει πάρει μέχρι τώρα η Λαμία θα πρέπει να τους έχουν αφήσει ιδιαίτερα ευχαριστημένους. Και στο Κύπρο που προκρίθηκε εις βάρος του Παναθηναϊκού, αλλά κυρίως στο πρωτάθλημα μάζεψε βαθμούς. Εκμεταλλευόμενη κατά το πλείστον κατά ένα 70% εκτός από χθες την έδρα της. Λοιπόν, λέγαμε τον Χρήστο πριν, βλέποντας στο monitor, ότι ο Μάνσον είναι αυτός που σου είπα προηγουμένως για την ανατροπή του Ντέλετς που έπρεπε να πάρει τη δεύτερη και την κάρτα να αποβληθεί και δεν τον απέβαλε. Αναφορικά για τη φάση σχολιάζαμε του Μπαργκάν, το βρίσκει, είναι πέναλτι. Όπως επίσης και τη φάση του γκολ στο 89 του Μανούσο έχει ξεκινήσει με αγωνιά στον Γκοϊκό στον αέρα. Ναι, με το πρόσωπο, εντάξει. Ναι. Σας πιστεύω. Έλα, Χρήστο. Λοιπόν. Όμως το τελικό 0-1 έχει γράψει.
Η βαθμολογία διαμορφώθηκε όπως διαμορφώθηκε. Ναι, ναι, ναι. Το τελικό αποτέλεσμα καταρχήν βάζει στην ΑΕΛ σε περιπέτεια. Περιτώ να. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Έτσι. Και θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη αν κέρδιζε και Όφη. Δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έχασε η Λαμία στην έδρα της, ότι έφερε Χ Όφη στην έδρα του, ότι έφερε Χ Λεβαδιακό στην έδρα του. Όφη δεύτερη σου παλιά έδρα. Την ευνοούσαν, αλλά δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί. Και δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί γιατί υπήρξαν και κάποιες συγκυρίες. Καταρχήν είχε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Θεωρώ ότι σαν ισορροπία ομάδας ήταν η καλύτερη ομάδα που είδαμε φέτος στο LFC Arena. Και ανεξαρτήτως απόδοσης, έτσι, η καλύτερη ομάδα σε τρόπο λειτουργίας. Καταλάβαινες ότι έχεις να κάνεις με μια ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Σωστά. Άρα μήπως είχε δίκιο ο Φέστα που έπαιξε συντηρητικά απέναντι σε αυτόν τον Ατρόμητο. Θα σου πω. Ο Φέστα πήγε να το πάρει το παιχνίδι στις λεπτομέρειες. Έπαιξε αυτό που λέμε για το 0 και έψαχνε τη 1, 2, 3 ευκαιρίες που θα βάλει γκολ έχοντας απενεργοποιήσει για 75 λεπτά τον Ατρόμητο. Γιατί λέμε το ένα, αλλά λέμε και το άλλο. Ο Φέστα επέλεξε για πρώτη φορά ή εν πάση περιπτώσει μετά από πάρα πολύ καιρό να παίξει με 3-4-3. Τρεις στο κέντρο της άμυνας, τέσσερις στη μεσαία γραμμή με τους ακραίους να είναι αμυντικογενείς ποδοσφαιριστές, να είναι back half ουσιαστικά ο Καρανίκας και ο Γιακιμόφσκι. Άφησε έξω τον Σετσέροβιτς, έπαιξε με Φατιόν Μιλουσάβλεβιτς στον άξονα και τριπλέτα μπροστά τον Τέλετιτς και τον Μπαρκάν, κορυφή του Νούνιτς και οι δύο ακραίοι να συγκλίνουν, να παίζουν δίπλα στον Νούνιτς για να παίρνουν αυτό που λέγαμε την άλλη φορά τα rebound. Η ΑΕΛ κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο με συντηρητικό παιχνίδι, παίζοντας δηλαδή στα 2/3 του γηπέδου την άμυνά της, να δώσει την ευχαίρεια στον Ατρόμητο να κυκλοφορήσει την μπάλα, να πάρει το ρυθμό, αλλά να είναι αυτή που κάνει τις τελικές προσπάθειες. Το είδαμε και στα πλάνα, έτσι. Και φυσικά την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μιλουσάβλεβιτς στο 3ο λεπτό, που σε τέτοια παιχνίδια, όπως και στο παιχνίδι με τον Άρη που προηγήθηκε, ήταν ο μοιραίος παίκτης, δεδομένου ότι έχασε άχαστα. Έτσι, την κεφαλιά που πήγε στο δοκάρι στο παιχνίδι με τον Άρη. Και τη μοιραία ευκαιρία τώρα μόλις το 3ο λεπτό ήταν ένα σημείο αυτό που θα δίνει άλλη εξέλιξη στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η ΑΕΛ εκείνη που προσπάθησε να γίνει πιο πιεστική, ανέβασε τις γραμμές της λίγο πιο ψηλά, πίεσε. Αλλά ο Ατρόμητος ήταν πολύ καλά οχυρωμένος, δεν της έδωσε το δικαίωμα να απειλήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Και από ένα σημείο και μετά, που θα εξηγήσω πριν ποιο ήταν αυτό το σημείο, πήρε και τα 9 του αγώνα για τα καλά. Οι παίκτες της ΑΕΛ δεν μπορούσαν να βγάλουν σωστά την μπάλα από την περιοχή τους για να αναπτύξουν αντεπίθεση. Και μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις με το Μανώσο και ήρθε το γκολ. Ποια ήταν για μένα οι στιγμές κλειδιά του σημερινού αγώνα. Πρώτον, η ευκαιρία του Μιλουσάβλεβιτς στο 3ο λεπτό. Μα δεν χάνεται αυτό. Δεύτερον, και ομολογώ ότι δεν την είχα διακρίνει καλά τη φάση με τον Μπαρκάν. Αν τον βρίσκει με τον γόνατο εκεί ο Μάτσον είναι σίγουρα 100% πέναλτι γιατί δεν βρίσκει μπάλα. Αλλά για μένα ήταν αυτές που ήταν ορατές για μένα μέσα στο παιχνίδι. Ήταν η στιγμή που ανατρέπει ο Μάτσον από πίσω τον Τέλετιτς. Έχει δίκιο ο Λάζαρος. Έχει ήδη κίτρινη. 3 λεπτά πριν από αυτή τη φάση, προσπαθεί ο Τέλετιτς να βγει στην κόντρα. Τον πιάνει από πίσω, τον ακολουθεί και τον πιάνει ο Κατράνης. Παίρνει κίτρινη κάρτα. Τον ακολουθεί και τον ανατρέπει ο Μάτσον. Δεν παίρνει κίτρινη κάρτα. Δεύτερη. Λειτουργήσε πιο διπλωματικά ο διαιτητής εκεί. Και αμέσως μετά, είναι χαρακτηριστικό αυτό Γιώργο, να παρακολουθούμε χρόνια που δώσουμε το καταλαβαίνουμε, αμέσως μετά από αυτή τη φάση κάνει αλλαγή του Μάτσον ο Κάναντι. Τον κατάλαβα. Λοιπόν, όπως είχε κάνει νωρίτερα, για τον φόβο των Ιουδαίων, είχε κάνει και αλλαγή ο Φέστα των Φατιών, που είχε κάρτα από το πρώτο ημίχρονο με τον Σετσέροβιτς. Ναι. Γιατί είχε δεχτεί τις προειδοποιήσεις του διαιτητή. Η δεύτερη στιγμή λοιπόν είναι αυτή που θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα του αγώνα, να μείνει ο Ατρόμητος δηλαδή με 10 παίχτες. Και η στιγμή που καθόρισε για μένα το παιχνίδι είναι ένα τρίκ που έκανε ο Κάναντι. Κάναντι, βλέποντας ότι λείπει ο Φατιόν, καλός ο Σετσέροβιτς, με άλλα χαρακτηριστικά παίχτης όμως. Δεν είναι αυτός ο πιστικός παίχτης που είναι ο Φατιόν, το σκυλί το μαύρο που λέω εγώ που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Λοιπόν, και βάζει τον Μπρούνο δίπλα στον Ουάρντα. Στον άξονα. Τους δυο τους επιθετικούς που είχε τον. Γιατί έπαιζε 3-5-2 άτρομος. Τους δυο τους επιθετικούς που είχε τον Κουλούρη και τον Ενσικουλού. Και στη συνέχεια του Μανούσο, τους βάζει να παίζουν ανοιχτά στις γωνίες της μεγάλης περιοχής. Για να δώσει χώρο στον Ουάρντα και στον Μπρούνο στον άξονα. Ναι. Οι δυο τους στην αρχή και πολύ περισσότερο ο Μπρούνο στη συνέχεια από την ώρα που μπήκε, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα εκεί.
Κινήθηκε πανέξυπνα, προσπάθησε να περάσει κάθετες πάσες, δημιουργούσε σύγχυση ανάμεσα στα αμυντικά χαφ και στους στόπερ της ΑΕΛ. Άνοιξε η άμυνα, η τριάδα του κέντρου της άμυνας που δεν είχε δώσει δικαίωμα στον Ατρόμητο μέχρι εκείνη την ώρα να κάνει ούτε τελική, να μην δημιουργήσει καμιά ευκαιρία. Και έχουμε ένα σουτ του Κουλούρη που χτυπάει στον Γκόλια, στο σώμα του Γκόλια πριν καταλήξει τον Κρίστινσον ή στα δίχτυα. Μια δεύτερη ευκαιρία που δεν την είδαμε στα πλάνα του Κουλούρη που βγήκε από θέση μέσα αριστερά και έκανε ένα πλασέ διαγώνιο out. Και η τρίτη και η φαρμακερή ήταν τον γκολ του Μανούσου. Η ΑΕΛ ήταν εξαιρετικά, δηλαδή απίστευτα παθητική από το 75 και μετά, είτε γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, είτε γιατί απλά ήταν αγχωμένη και απρόσεχτη και οι παίχτες της έβγαζαν βιβιασμένα την μπάλα από την περιοχή. Εγκλωβίστηκε. Και δεν, μπράβο, εγκλωβίστηκε. Πολύ σωστή η λέξη. Τώρα εγκλωβίστηκε γιατί η ίδια δεν μπορούσε να βγάλει την μπάλα από την περιοχή. Εγκλωβίστηκε γιατί ο Ατρόμητος έπαιξε καλά πάνω στο τρίκ αυτό του Κάναντι. Σε κάθε περίπτωση, από το 75 και μετά, ένιωθε ότι καλύτερα να λήξει το μάτς στο Χ, γιατί όσο πάει το μάτς παραπίσω, τόσο η ΑΕΛ κινδυνεύει περισσότερο να φάει γκολ. Και δεν πρόλαβε, το έφαγε στο 89. Με τις συνέπειες που περιγράψαμε. Να παίζει τώρα αναγκαστικά, ουσιαστικά τη σωτηρία της, εκεί που δεν θα έπρεπε να συμβεί. Δηλαδή, θα πάει τώρα στον Πανετολικό, έχει την Ξάνθη μέσα, σε καμία περίπτωση θα πρέπει να τα πάρει και τα δυο αυτά τα παιχνίδια για να ξεφύγει από τη δύσκολη θέση στην οποία είναι. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Σε περίπτωση που δεν τα πάρει, έτσι, αυτά τα παιχνίδια, επειδή και άλλοι κάποιους βαθμούς θα πάρουν, πάει μετά, επενθυμίζω, στη Λαμία, την οποία σήμερα είναι ισόβαθμη, στον Όφη, που βρίσκεται 3 βαθμούς πίσω, έρχεται, δεν θυμάμαι ποιος αντίπαλος, και πάει στα Γιάννενα, που είναι 3 βαθμούς πίσω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε αυτές τις 3 έδρες η άλλη θα παίξει όλη τη χρονιά. Τα καινούργια αποκτήματα, ένα σχόλιο. Το σχόλιο για μένα είναι ότι η ΑΕΛ απέκτησε ένα κεντρικό αμυντικό την τελευταία μέρα των μεταγραφών και δεδομένης της ισορροπίας του ρόστερ που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πήρε κεντρικό αμυντικό και δεν πήρε είτε ένα δημιουργικό χαφ είτε ένα δεξί μπακ. Γιατί 7 κίτρινη συμπλήρωσε ο Καρανίκα σήμερα. Ήταν ο Μπέρτος, Θα λείψει σε δύο. Λάζαρε δεν τον είδαμε ούτε. Εντάξει, γνωστό σε αυτό. Έτσι, γνωστό είναι, αλλά δεν τον είδαμε. Α, σου λέω και πάλι, δεν τον είδα. Όταν δεν έχει εμπιστευτεί ένα παίχτη ούτε ω αλλαγή μέχρι τώρα, ακόμα και σε μάτς που έλειπε ο Καρανίκας, είναι σαν να μην έχει άλλο backup, α πούμε, εκεί πέρα. Ναι, δεν είναι κάποιο όνομα, α πούμε, τυχαίο έτσι να μην ξέρει. Συμφωνώ, αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν στην αποστολή σήμερα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε ένα λεπτό. Άρα τίθεται ένα ερωτηματικό, εν πάση περιπτώσει. Πάντως ο Σλάβκο Μπράλιτς που πήρε το center back, σαν center back, όχι βέβαια γιατί έπρεπε να τον πάρει, γιατί έπρεπε να πάρει ένα πιο δημιουργικό χαφ, είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν αφιβάλλω. Απλά και κοιτάω την ιστορία στο ρόστερ. Αυτή τη στιγμή, άμα κάτσουμε να μετρήσουμε τα στόπερ, βγαίνουμε υπεράριθμοι συγκριτικά με άλλες θέσεις, ας πούμε, που η ομάδα θα χρειαζόταν ενίσχυση. Ναι. Ή ξέρω εγώ, σήμερα έμεινε στο παιχνίδι μέχρι πολύ αργά ο Μπαρκάν. Πιστεύω ίσως ο Ακώστα να βοηθούσε περισσότερο σήμερα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Πίστευα ότι θα παίξει πιο μπροστά ο Ακώστα, τουλάχιστον θέση του Μπαρκάν και το Λεωζίν δεν τον βάλει στην άκρη. Θα τον έβαζε πιο μπροστά. Μπράβο, Λεωζίν να πάρει την μπάλα, τον έβαλε όμως άκρα. Σαν να μην μπήκε. Μπήκε στο 85, φάγαμε και τον κόλπο στο 89. Και η απορία μου είναι γιατί κάνει αλλαγές στο 85. Ενώ βλέπει ότι η ομάδα χρειάζεται βοήθεια. Εντάξει, εκεί πέρα ήθελε νομίζω φρέσκα πόδια μπροστά για να απομακρύνει με κάποιο τρόπο την μπάλα από την περιοχή. Δηλαδή, αν υπάρξει ένα παίχτη που θα την κρατήσει μπροστά, θα πάρει κανένα φάουλ. Δεν θα ήταν καλύτερα, συγγνώμη, δεν θα ήταν καλύτερα παίξει ο Σικάφκα μαζί με τον Νούνιτς στην επίθεση. Και να βάλει ο Ζήνη στην επίθεση. Λαζαρέ, όταν δεν βγαίνει κάτι, πάντα αυτό που δεν έγινε είναι το καλύτερο. Το θέμα είναι αν ο προπονητής είχε ένα σκεπτικό όταν έκανε την κίνηση. Το λέμε ότι με δύο center four θα άνοιγαν διάδρομοι. Το σκεπτικό μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι τι θα γίνει, όχι τι λέμε εμείς. Το θέμα είναι το τι προηγήθηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με αυτήν την προσωπική δήλωση του μεγαλομετόχου στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου που άδειαζε τον προπονητή, άδειαζε ποδοσφαιριστές, άδειαζε κόσμο πολύ, αφήνει υπονοούμενα κτλ. Και ουσιαστικά γνωστοποιούσε ότι έκανε φασαρία στα αποδυτήρια στο ημιχρόνο, βάζοντας την όποια εσωστρέφεια και μέσα στην ομάδα, γιατί το κλίμα στην ομάδα έβγαινε. Ειδικά και μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ότι ήταν πάρα πολύ καλό στο εσωτερικό της ομάδας. Ψύχρεμος όμως ο Φέστα. Έβαλε, ναι, ο Φέστα, κοίταξε, αυτό το διαχειριζόταν ο Φέστα ούτως ή άλλως. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το θέμα είναι ότι κλήθηκαν μετά από αυτό να το διαχειριστούν με κάποιο τρόπο και οι ποδοσφαιριστές. Και πρέπει ο Φέστα τώρα να κρατήσει
να πείσει τους ποδοσφαιριστές να το διαχειριστούν με τον ίδιο τρόπο που το διαχειρίζεται αυτός. Πόσο εύκολο είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και μετά το σημερινό αποτέλεσμα, γιατί με ρωτάνε πολύ για να μην κρυβόμαστε, αν τίθεται θέμα φέστα κτλ. Για μένα θα ήταν σωτήριο για την ομάδα να μην αλλάξει προπονητή στη δεδομένη φάση, δεδομένου ότι αυτός ο προπονητής φάνηκε ότι έδωσε κιόλας πράγματα στην ομάδα από τη μέρα που ήρθε. Και έχει κι άλλα να δώσει. Μπορεί να ψάχνεται, ίσως περισσότερο, μία με το ένα σχήμα, μία με το άλλο. Αλλά δίνει τη μάχη του και φαινόταν να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών. Όταν έρχεται όμως ένας παράγοντας με τις πρακτικές και το χαρακτήρα που έχει ο Αλέξου Κούγιας όλα τα χρόνια και στην ΑΕΛ και το ξέρουμε. Και όχι μόνο βγάζει αυτή την προσωπική δήλωση, αφήνει και υπονοούμενα. Κυρίως. Εντάξει, δεν είναι μακριά να έρθει μετά από το σημερινό μάτς, λέω εγώ για παράδειγμα, όπως έκανε με το Φιντάνι πέρυσι, και να τον κατηγορείς για χίλια δυο του φέστα. Που δεν θα ξέρει και ελληνικά ο άνθρωπος για να τα αντιληφθεί και 100%. Μισό λεπτό, Χρήστο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Σε ακούω με μεγάλη προσοχή και μου αρέσει αυτό που λες, αλλά θέλω να σου πω κάτι άλλο. Δηλαδή, ο Φέστα είναι, σήμερα δεν έχει ευθύνες για το σύστημα της ομάδος. Ναι. Έχει έρθει χτες. Έχει για το αποτέλεσμα. Ότι πήρε 17 βαθμούς. Τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι πήρε 17 βαθμούς. Το μοναδικό κομμάτι του παιχνιδιού που άφησε αναπάντητο ο Φέστα στο μάτς ήταν αυτή η κίνηση που σου λέω του Κάναντι και το τι έγινε στο παιχνίδι από το 75 και μετά. Σου άρεσε το σύστημα. Εγώ βλέπω και τι αντίπαλο είχα απέναντι, Λάζαρε. Ίσως είναι πιο ρεαλιστής. Ο Ατρόμητος έχει τον πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος βγαίνεις, όχι γιατί σου κάνουν 20 ευκαιρίες και βάζεις 20 γκολ. Βγαίνεις γιατί σου κάνουν 50 ευκαιρίες και βάζεις 20 γκολ. Ναι. Λοιπόν, και ο Ατρόμητος μέχρι το 75 δεν είχε απειλήσει. Δεν είχε κάνει ευκαιρία. Μπράβο. Ναι. Καταλάβες, δηλαδή, ναι. Το νόμισμα έχει δύο όψεις, δεν έχει μόνο μία. Το αναπάντητο κομμάτι του παιχνιδιού από πλευράς Φέστα είναι από το 75 και μετά. Ναι. Ωραία, για να ολοκληρώσουμε, κύριε, από κόσμο, γιατί ήταν καλή μέρα σήμερα. Δεν είχε κρύο. Μια χαρά μέρα. Πώς συνήθως. Λέω, ήταν μια καλή μέρα σήμερα για ποδόσφαιρο. Από κόσμο, πώς ήταν. Πάνω από 2.000 κόσμος δεν ήταν σήμερα. Δεν μπορώ να απολογήσω εγώ. Να. Δεν μπορώ να απολογήσω. Και θεωρώ ότι υπάρχουν δύο σοβαρές αιτίες γι' αυτό. Και δεν είχε τις τρεις ή τις τέσσερις που μπορεί να έχει σε άλλο πρόσφατο μάτς. Η μία είναι αυτή η περιβόητη παράγραφος που στρέφω εναντίον του Αναστασιάδη και δεν θέλω καν να την επαναλάβω την Τετάρτη, γιατί είναι ντροπή δηλαδή για όλους μας. Η αεραστεχνική πήρε θέση όμως. Αυτό το πράγμα, ορίστε. Η αεραστεχνική πήρε θέση. Και πολύ καλά έκανε. Διότι κάποιος εκ μέρους της ΑΕΛ θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο είναι ότι όταν παίζεις έναν αγώνα, υποτίθεται ζωής και θανάτου, και εξακολουθεί να σε ενδιαφέρει το ποιος δεν θα είναι στο γήπεδο και το φτηνότερο εισιτήριο είναι 20 ευρώ. Εντάξει. Αν τα συνδυάσεις όλα αυτά μαζί δηλαδή, χαρά στο κουράγιο αυτών των 2.000 που ήταν στο γήπεδο σήμερα και προσπάθησαν να βοηθήσουν την ομάδα. Απλά σήμερα ήταν λίγο πιο ανυπόμονοι, ίσως γιατί ένιωθαν ότι η ΑΕΛ έχει την ανάγκη του αποτελέσματος και ήταν λίγο πιο ανυπόμονος ο κόσμος σήμερα. Τώρα, το αν είναι καθοριστικά οι δύο λάθος υποδείξεις του Διαμαντόπουλου που γενικώς άφησε το δυνατό παιχνίδι, πράγμα που ευνοούσε την ΑΕΛ. Αλλά τώρα δεν ξέρω για τη φάση του Μπαρκάν, θέλω να την ξαναδώ, αλλά είμαι σίγουρος από το live ότι ο Μάτσον έπρεπε να δεχτεί δεύτερη κίτρινη κάρτα στην ανατροπή του Ντέλετιτς και το 75 περίπου έγινε αυτή η φάση. 74 να παίζει ο Ατρόμητος με 10 παίκτες. Νομίζω ότι στις εκπομπές που θα έχουν τις επίμαχες φάσεις θα είναι μια από τις φάσεις που θα απασχολήσουν. Θα αλλά δεν είδα καμιά πρόθεση από πλευρά του διαιτητή συνολικά στον τρόπο που. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά.